δεν μπορούν να ψέγουν το ΚΚΕ όλοι αυτοί που συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα με τις δυνάμεις της εργοδοσίας των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου. Είναι νοπές οι εκλογές που γίνανε στην Πελοπόννησο. Σε πάνω από 10 δήμους εδώ στην Πελοπόννησο, μόνο στην Πελοπόννησο, σε πάνω από 10 δήμους, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκαν μαζί με ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, με Χρυσαυγίτες. Σε 15 δήμους κατέβηκαν μόνο με ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει πολύ να μας κατηγοράνε? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση για την προσώπηση στην ΕΝΠΕ θέσαμε υποψηφιότητα και εκλεγήκαμε και τότε. Θέσαμε και τώρα. Και απαιτήσαμε να υπάρχει κομμουνιστής αντιπρόσωπος στην ΕΝΠΕ, ζητήσαμε από όλο το σώμα, γιατί ναι, πρέπει να υπάρχει η φωνή του ΚΚΕ και Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Αυτό έτσιξε το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι εκλέχτηκε ο αντιπρόσωπος του ΚΚΕ. Μιλάνε για ποια αναλογική. Αν πάρω και διαβάσουν την επιχειρηματολογία του κυρίου Πετράκου περί απλής αναλογικής στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν είχε θέσει και αυτές υποψηφιότητα, με βάση αυτό λοιπόν το τι ψήφισε ο λαός, το 7% που πήραμε, δικαιούμαστε ένα αντιπρόσωπο. 8 είναι, 12 είναι το μέτρο, 3 έχουν αυτοί οι υπόλοιποι, 7 εμείς τι δικαιούμαστε. Εκτός αν ήθελα να την πάρει η Χρυσή Αυγή, που μαζί με τη Χρυσή Αυγή συνεδρίασαν σαν μειοψηφία για να καταμείνουν τις θέσεις και στην Οικονομική Επιτροπή και στις άλλες επιτροπές και στα Προεδρία. Εμείς δεν συμμετείχαμε σε καμιά τέτοια διαδικασία, γιατί βεβαίως δεν έχουμε καμιά ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση με τις άλλες παρατάξεις. Πολύ περισσότερο δεν συμμετείχαμε γιατί συμμετείχε αυτό το φασιστικό, ναζιστικό μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή, που λένε ότι της χρειάζεται απομόνωση. Όλοι αυτοί που σηκώνουν τους τόνους του αντιρατσιστικού, αντιφασιστικού, αντιναζιστικού μετώπου, γιατί συνεδρίαζαν από κοινού, και εννοώ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν εννοώ μόνο σε δήμους. Εμείς πήγαμε με καθαρή γραμμή πλεύσης και απαιτήσαμε την εκλογή μας στην Περιφερειακή Ένωση και την πετύχαμε. Κάποιοι βλέπουν πρημοδοτήσεις. Ας κοιτάξουν καλύτερα στον καθρέφτη να δουν τον εαυτό τους που κάνει τέτοια. Εμείς ευχαριστούμε τους Περιφερειακούς Συμβούλους που μας στήριξαν. Είναι καθαρό ότι δεν μπαίνουμε στη λογική να πουλήσουμε το τομάρι μας για μια θεσούλα. Άλλοι τα κάνουν όσοι χώνονται σε μια ψηφοδέλτια. Και με την ευκαιρία μας πει ο κύριος Κουρεμπές, τι ψήφισαν οι συνασπισμένοι στην ΕΜΕΑ? Γιατί στήριξαν νεοδημοκράτη στο Λουτράκι? Γιατί ψήφισαν οι πασοκονεοδημοκράτες την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην Τρίπολη για το ΦΟΣΔΑ? Είναι πολλά για τη γούνα τους, νομίζω ότι δεν μπορούν να έχουν τέτοια υπονόμενα για το ΚΚΕ. Εμείς συνεπείς με αυτή τη γραμμή, δίνουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα και προχωράμε. Μια και αναφερθήκατε σε εκλογές, ένα δικό μου προβληματισμό και θέλω να το συζητήσουμε. Ειδικά σε δύο δήμους, μεγάλους δήμους, δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και λείπει η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος και στο Δήμο Κορινθίων και σε άλλους δήμους. Αλλά ειδικά στο Δήμο Κορινθίων, στην πρωτεύουσα του νομού, περιμέναμε να υπήρχε εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πληρώνεται αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι μοιράσατε δυνάμεις για να υπάρχουν παντού ψηφοδέλτια σε όλους τους δήμους. Εκ του αποτελέσματος ήταν λάθος αυτή η τακτική? Κοιτάξτε να δείτε. Ο λαός πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα. Όσο πιο αδύναμο είναι το ΚΚΕ, πρώτα και κυρία στα εργατικά συνδικάτα, στους αγροτικούς συλλόγους, στους λαϊκούς φορείς, βεβαίως και στα κρατικά όργανα, δήμους, περιφέρειες, βουλή, τόσο χειρότερα για το λαό. Όσο περισσότερο ενισχύονται, τόσο παίρνει ανάσα ένας κόσμος που το παλεύει, είναι το μάτι και το αυτί μες στα όργανα, πρώτα κυρία του κράτους, που εκεί παίρνονται αποφάσεις επιζήμιες στο λαό, μεταφέρονται τα προβλήματα, παλεύονται τα ζητήματα. Ξέρετε όμως, εμείς τη γραμμή μας και την πολιτική μας. Τη γραμμή. Ζητείτε διαφάνεια, αυτό είναι το βασικό. Ζητείτε διαφάνεια και αποκαλύπτουμε, νομίζω, τα χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της προηγούμενης θητείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε πιο έμπειροι τώρα, θα είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί. Και μπορεί να μας απέκλεισε ο κύριος η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη θητεία από την Οικονομική Επιτροπή. Τώρα ξαναεκλεγήκαμε και στα αφήσει αυτά που ρεμπές ότι μας πρότειναν, μας εξέλεξαν. 9 στους 20 έχουν. Ας τόλμαγα να μας αποκλείσουν μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Ούτε εκεί πήγαμε εμείς στη λογική της αντιπαροχής.
Πήγαμε στη λογική ότι διεκδικούμε να είμαστε, έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Άρα λοιπόν εμείς τη γραμμή μας, την πολιτική μας δεν την υποτάσσουμε στην κάλπη. Είναι αρνητικό που δεν υπάρχει κομμουνιστής δημοτικός σύμβουλος του Κορίνθου. Θεωρώ ότι οι σύντροφοί μας εδώ, οι δυνάμεις, θα παρακολουθούν το δημοτικό συμβούλιο, θα παρεμβαίνουμε και απ' έξω. Δεν ήταν λάθος το ότι εμείς δίνουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Θα συνεχίσουμε. Βεβαίως θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αδυναμίες, κενά, γιατί υπάρχουν. Δεν λέμε ότι είμαστε άριστοι και ο λαός δεν πρέπει να πέσει σε διλήμματα πόλωσης σαν αυτά που υπήρχαν εδώ στην Κόρινθο στις δημοτικές εκλογές. Και θα δούμε αντίστοιχα και πιο μεγάλα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Πρέπει να πετάξει το καλάθι των αχρήστων τα ψευτοδιλήμματα, να συσπηρωθεί στο πλατή μέτωπο που προτείνει το ΚΚΕ, να διαμορφώσει τους όρους για να σκληρωθεί η Λαϊκή Συμμαχία. Είναι η μόνη απανταχή για τον λαό.